Ήρθα επιτέλους κι εγώ έτσι. Και θα διαβάσουμε από τους Εβραίους 2α κεφάλαιο. Είναι στη σελίδα 1066. Προς Εβραίους επιστολή 2α κεφάλαιο. Είναι δε η πίστης ελπιζομένων πεποίθησης βεβαίωσης πραγμάτων μη βλεπωμένων. Διότι δια ταύτης έλαβαν καλή μαρτυρία οι πρεσβύτεροι. Δια πίστεως εννοούμε ότι οι αιώνες εκτίστησαν με το Λόγο του Θεού, όσο τα βλεπόμενα δεν έγιναν εκ φαινομένων. Δια πίστεως ο Άβελ προσέφερε προς τον Θεό καλύτερα θυσία παρά τον Κάιν, για τις οποίες εμαρτυρήθηκε ότι το δίκαιος, επειδή ο Θεός έδωκε μαρτυρία περί των δώρων αυτού και δι' αυτής και τι αποθανών έτσι λαλή. Σταματάω εκεί πέρα. Τι είναι η πίστης ελπιζομένων πεποίθηση βεβαίωση πραγμάτων μη βλεπωμένων. Δηλαδή είμαστε βέβαιοι για πράγματα τα οποία υπάρχουν στον ουρανό παρόλο που δεν τα είδαμε. Τα πιστεύουμε όμως. Είναι μεγάλο πράγμα η πίστη, αγαπητοί, για τον χριστιανό και για τους χριστιανούς και για την Εκκλησία και για όλους. Τι πιστεύεις? Πιστεύω ότι ο Ιησούς Χριστός δεν ήταν ο Υιός του Θεού, αλλά ήταν ο Υιός ανθρώπου μόνο. Κακώς πιστεύεις, δεν πιστεύεις καλά. Ήταν ο Υιός του Θεού του ζώντος. Δεν μπορούμε να πούμε ότι πιστεύει καλά εκείνος ο οποίος λέει ότι ο Χριστός ήταν μόνο άνθρωπος στον κόσμο αυτό και είχε αποβάλει τη θεϊκή του, ας πούμε, ιδιότητα. Πίστης είναι και αυτή. Το πιστεύει αυτός. Έτσι το πιστεύει. Έτσι το λέει και σκοτώνεται γι' αυτό. Αλλά δεν είναι σωστό όμως. Δεν είναι καλό. Πιστεύουμε ότι θα πάμε στον ουρανό. Πήγαμε? Όχι. Πιστεύουμε ότι θα πάμε? Αμήν. Πιστεύουμε ότι θα γίνει η αρπαγή της Εκκλησίας. Έγινε? Δεν έγινε. Θα γίνει? Αμήν, θα γίνει. Όσοι το πιστεύουν λένε αμήν. Πόσοι λέτε αμήν? Το πιστεύουμε. Γιατί όμως ο Χριστός μας πλάνησε? Και ο Απόστολος Παύλος λέει ότι ενώ εμείς οι ζώντες όσοι απομένουμε και βάνει και τον εαυτόν του μέσα. Αυτή είναι μια πλάνη η οποία είναι ωφέλιμη. Και επίτηδες ο Κύριος είπε ότι δεν πρέπει να γίνει τίποτα ώστε να καταλάβετε ότι έρχομαι την άλλη μέρα. Περί της ημέρας και της ώρας σου δεις γνωρίζει είμαι ο πατήρ μου μόνος. Και τότε τι κάνουμε εμείς? Θα περιμένουμε για της πίστεως τον Ιησού Χριστό και πιστεύουμε ότι ο Κύριος θα έρθει γρήγορα. Μα πώς πιστεύουμε ότι θα έρθει γρήγορα αφού δεν ήρθε ακόμη? Ας μην ήρθε ακόμη. Πιστεύουμε όμως ότι γρήγορα θα έρθει και βλέποντας τα σημεία πάντοτε παρακινούμαστε και από την αρχή η Εκκλησία πολλές φορές πλανήθηκε και μάλιστα το 1000 μετά Χριστόν η Καθολική Εκκλησία είπε το 1000 θα έρθει. Ετοιμαστήκαν όλοι λοιπόν το 1000 μετά Χριστόν να υποδεχθούν τον Ιησού Χριστό. Το 1000 θα έρθει ο Χριστός. Πουλήσαν τα υπάρχοντά τους, πουλήσαν πράγματα, κάνανε πράγματα και θαύματα. Περιμένανε μέχρι τις 12 παρά 5, 12 παρά 1, 12 δεν ήρθε. Και από τότε οι Καθολικοί δεν ξαναμιλάνε για την παρουσία του Χριστού. Δεν ξέρουμε τίποτα λένε, δεν γνωρίζουμε τίποτα. Δηλαδή θα λέγαμε τη λέξη την πάθανε. Δεν την πάθανε όμως, έτσι έπρεπε να γίνει. Να τον περιμένουν και το 1000 και το 1500 και το 2000. Έπρεπε να τον περιμένουν και πρέπει να τον περιμένουμε πάντοτε, διότι καθήν ώρα δεν στοχάζεστε έρχεται το Υιός του ανθρώπου. Η πίστη λοιπόν είναι ελπιζομένων πεποίθηση βεβαίωση πραγμάτων μη βλεπωμένων.
Και τι λέει, δια πίστεως εννοούμε ότι οι αιώνες εκτίστησαν με το Λόγο του Θεού ώστε τα βλεπόμενα δεν έγιναν εκ φαινομένων. Αυτό είναι το υπαρξιακό πρόβλημα που οι χριστιανοί το έχουν λύσει. Δεν ψάχνουν να βρούνε πώς έγινε ο κόσμος, πώς έγινε το σύμπαν. Εν αρχή ο Θεός επίησε τον ουρανό και τη γη. Τελείωσε για μας. Δεν ψάχνουμε να βρούμε. Οι άνθρωποι ψάχνουν να βρούνε και πήγανε στην Ελβετία να κάνουν μια αναπαράσταση της δημιουργίας των άστρων. Δεν τους βγήκε, ας πούμε, δεν τους πέτυχε. Κάνανε άλλα, αυτό, κοιτάνε τα αστέρια, κοιτάνε εδώ. Κάπου λέει βρήκαμε νερό στον Άρη, βέβαια δεν είναι λέει τρεχούμενο νερό, αλλά είναι στεκούμενο νερό, παγωμένο. Τώρα αν θέλουμε το πιστεύουμε γι' αυτό βέβαια, αλλά ή το πιστεύουμε ή δεν το πιστεύουμε, δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα στον Άρη. Στον Άρη δεν υπάρχει ζωή, αυτό έχει σημασία. Αυτοί ψάχνουν να βρούνε στον Άρη και στέλνουν δορυφόρους, στέλνουν αστροναύτες, στέλνουν ό,τι μπορούν, μηχανήματα να ανακατέψουν εκεί το χώμα, να δουν πώς είναι. Ψάχνουν να βρούνε. Ως προς η ζωή, εκεί τα έχουν κάνει θάλασσα τελείως. Ψάχνουν να βρούνε πώς έγινε η ζωή. Πώς έγινε η ζωή. Ποιος έκανε τον άνθρωπο, ποιος έκανε τα ζώα, ποιος έκανε τα φυτά. Ψάχνουνε, 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 βγάλουνε θεωρίες. Ο Δαρβίνος έβγαλε τη θεωρία της επιλογής των καλύτερων όντων. Αυτό είναι, είπανε. Έρχεται όμως η επιστήμη και του λέει δεν είναι αυτό, διότι ο πίθηκος έχει άλλο DNA και ο άνθρωπος έχει άλλο DNA. Κάνουν πάλι πίσω και δεν ξέρουν τι να κάνουν. Μερικοί που είναι αυθάδεις πάνε μπροστά. Όχι, ο Δαρβίνος έχει δίκιο. Έτσι έγινε. Μα πώς έγινε έτσι αφού άλλο DNA έχει ο πίθηκος και άλλο έχει ο άνθρωπος. Που σημαίνει ότι είναι άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Μα δεν μπορεί να είναι αλλιώς. Δεν βρίσκουν άκρη. Για μας τους χριστιανούς υπάρχει η ειρήνη του Θεού στην καρδιά μας. Δεν ψάχνουμε να βρούμε πώς έγινε ο κόσμος. Το ξέρουμε. Εν αρχή επίησε ο Θεός τον ουρανό και τη γη. Και είπε ο Θεός γεννηθεί το φως και έγινε φως. Ας γεννήσει η γη σπόρο, κάρπιμο και δέντρα και αυτό και γέμισε. Ας γεμίσει η θάλασσα ψάρια και γέμισε. Ας γεμίσει η γη ζώα και γίνανε τα ζώα. Να πείτε πώς έγινε, με το Λόγο του Θεού λέει. Όχι εκ φαινομένων, με φαινόμενα τα οποία λάβανε μέρος στον κόσμο αυτό και γίνανε αυτά. Όχι εκ φαινομένων, αλλά δια του Λόγου του Θεού. Είπε και έγινε. Λέει και γίνεται. Δύσκολα τους φαίνεται τους ανθρώπους να το πιστέψουν. Όμως η πίστη είναι ελπιζομένων πεποίθηση βεβαίως πραγμάτων μη βλεπωμένων. Δια πίστεως λοιπόν εννοούμε ότι εκτίστησαν οι αιώνες ώστε τα βλεπόμενα δεν έγιναν εκ φαινομένων. Και κάτι άλλο, ο Άβελ πρόσφερε ωραία θυσία. Τι θυσία προσέφερε, ένα αρνάκι. Ο Κάιν πρόσφερε τη χειρότερη θυσία. Τι θυσία. Κουνουπίδια, πράσα, μελιτζάνες, πατάτες, πήγε εκεί στο θυσιαστήριο, τις έβαλε πάνω, τις έκαψε και είπε «Να, Κύριέ μου, σου προσφέρω από αυτά τα οποία έβγαλα εγώ από τον κήπο μου». Δεν το δέχτηκε ο Θεός όμως αυτό. Γιατί δεν ήταν η ορθοτόμηση του λόγου αυτή. Δεν ζήτησε ο Θεός μελιτζάνες και πατάτες. Ζήτησε ένα αρνάκι το οποίο και ο ίδιος έσφαξε
και έντυσε τον Αδάμ και την Εύα όταν ήταν γυμνοί και φύγανε ευλογημένοι. Αυτό ενδιαφέρει το Θεό, ε! Και σε αυτό το σημείο πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ τι πιστεύουμε. Να μην πιστεύουμε ότι θέλουμε εμείς. Δεν πιστεύουμε ότι μας πάει εμάς, ότι πάει στο μυαλό μας, αλλά να πιστεύουμε ότι λέει η Αγία Γραφή, ότι λέει ο Λόγος του Θεού, ότι θέλει ο Θεός. Να πούμε, Κύριε, είσαι ευχαριστημένος με αυτό που κάνω. Μια φορά ήταν η γνωστική, όπως αν έχετε ακούσει, οι οποίοι γνωστικοί ψάχναν να βρούνε, ας πούμε, πώς θα αγιαστούν πιο πολύ. Να αγιαστούμε, να αγιαστούμε μακριά από τα υλικά. Τα υλικά είναι καταραμένα. Όλα, το σώμα είναι καταραμένο, το υλικό. Φτάσανε στο σημείο λοιπόν να πούνε ότι τρία πράγματα πρέπει να κάνουμε. Πρώτον, να μην τρώμε κρέας. Δεύτερον, να μην παντρευόμαστε. Και τρίτον, να μην πίνουμε κρασί. Αυτά αν δεν τα κάνεις, δεν μπορεί να αγιαστείς. Πήγανε λοιπόν οι άνθρωποι αυτοί, αλλά ήρθε η ώρα της κοινωνίας. Τι θα κάνουμε τώρα με την κοινωνία? Ο Κύριος έλαβε τον Άρτον και ευχαριστήσει σας έκοψε και είπε «Λάβετε, φάγετε τούτο, είναι το σώμα μου, το υπερογκλώμενο, το γάμνες ανάμνησή μου». Ομοίως έλαβε το ποτήριο. Τι είχε το ποτήριο μέσα? Κρασί. Πίεται εξ αυτού πάντες. Τούτο είναι το αίμα μου, το υπερπολών εχινόμενο σάφηση αμαρτιών. Τούτο κάμνε στην ανάμνησή μου. Εμείς τι θα κάνουμε, είπαν οι γνωστικοί. Εμείς δεν θα πίνουμε κρασί. Και πώς θα κάνουμε την κοινωνία? Με νερό. Και κάνανε την κοινωνία με νερό και τους βγάλανε νεροπότες, έτσι τους λέγανε. Αντί να πάρουν κρασί δηλαδή στο αυτό. Και μην πάτε μακριά, τώρα οι Αμερικάνοι, ας πούμε, έχουν απαγορέψει το κρασί και αντί για κρασί βάλουν πετιμέζι. Δηλαδή μούστο, ο οποίος έχει μέσα συντηρητικά και δεν βράζει και μένει μούστος. Τι τους λέει το μυαλό τώρα? Τι είπε στο μυαλό αυτού του πρώτου που το δίδαξε και το πήραν και δικοί μας και δεν πίνουν κρασί, γιατί? Ενώ ο Λόγος του Θεού λέει να πίνεις ο λίγον ίνων δια τα συχνά σου ασθενείας, λέει στον Τιμόθεο. Μεταχειρίζω ο λίγον ίνων. Και η κοινωνία δεν μπορεί να γίνεται με μούστο, ούτε με πορτοκαλάδα που μου λέγε κάποιος, ο οποίος ήρθε συνοδόν αιώλου 43. Πορτοκαλάδα μου λέει να παίρνεις. Γιατί, λέω, να μην πίνετε κρασί. Υπάρχει ακόμη αυτή η ψευδοδιδασκαλία, η οποία είναι διαδεδομένη και το βλέπω σε δικούς μας ανθρώπους να μην παίρνουν το Λόγο του Θεού όπως είναι, που έλαβε τον Άρτον και έλαβε τον Ίνο και πήρασε ο Κύριος και είπε πίετε, λάβετε, φάγετε και πίετε εξ αυτού πάντες και κάνουν άλλα πράγματα. Αυτή ήταν η γνωστική. Γιατί το κάνανε αυτό? Θέλανε να γίνουν Άγιοι. Γίνανε. Όχι μόνο δεν αγιάσανε, αλλά ξεπαγιάσανε. Γίνανε χειρότεροι από ό,τι ήτανε. Προχωρήσανε μετά σε άλλα πράγματα. Να μην παντρεύεσαι. Απαγορεύεται, γιατί είναι σάρκα. Να μην πίνεις κρασί. Να μην τρως κρέας. Τι να τρώω? Φασόλια. Εντάξει, φασόλια. Αυτό που να πει ότι θα αγιαστώ επειδή τρώω φασόλια? Αφού ο Παύλος λέει «Παν το πολλούμενο εν το ματελείο τρώγεται, ουδέν εξετάζοντας για την συνείδηση». Έτσι λέει. Αφού ο Παύλος λέει να τρώμε ό,τι βουλιέται στο μακελείο, στο χασάπικο δηλαδή, εμείς τι είμαστε, ανώτεροι από τον Παύλο? Έχουν βγει πολλές ψευδοδιδασκαλίες και βγήκανε από το μυαλό ορισμένων ανθρώπων. Τους περνάει από το μυαλό, έτσι θα κάνουμε για να υγειαστούμε.
Εντάξει, αγιαστούμε, αλλά δεν μπορεί να αγιαστείς με τον τρόπο το δικό σου, με το να τρως σε τούτο, να πίνεις εκείνο, να μην πίνεις το άλλο. Με συνταγές δεν γίνεται ο αγιασμός, αλλά πώς γίνεται? Δια του Πνεύματος του Αγίου. Όταν μιλούσε ο Κύριος και έλεγε, εάν υπακούσεις τη συμφωνία Κυρίου του Θεού σου, ευλογημένο το καλάθι σου, ευλογημένη η οικία σου, ευλογημένος θα είσαι όταν εξέρχεσαι, ευλογημένος όταν εξέρχεσαι. Και τι λέει? Ο Κύριος ο Θεός θα σε αγιάσει. Όταν υπακούεις το θέλημα του Θεού, ο Κύριος θα σε αγιάσει. Ο Κύριος αγιάζει τον άνθρωπο. Αν δεν έρθει ο Κύριος να με αγιάσει, τι κάνω εγώ τώρα? Δεν τρώω πασιτσάδο και τρώω φασουλάδο? Δεν είναι έτσι. Εδώ ο Άβελ προσέφερε την καλύτερη θυσία, για τις οποίες σε μαρτυρήθη, λέει, ότι είναι δίκαιος. Ο άνθρωπος ο οποίος εφαρμόζει το Λόγο του Θεού είναι δίκαιος. Και εκεί θα φανερωθεί η δικαιοσύνη μας, ότι εφαρμόζουμε το Λόγο του Θεού. Εάν εφαρμόζουμε το Λόγο του Θεού εκεί που μας συμφέρει και δεν τον εφαρμόζουμε εκεί που δεν μας συμφέρει, φανερωνόμαστε ότι είμαστε άδικοι. Τι κάνουμε δηλαδή? Λέει ότι άμα είναι ένας στοχός, ας πούμε, να του κάνεις κόντο στο νίκη. Α, δεν μπορώ εγώ να κάνω τέτοια πράγματα. Είμαι φτωχός, είμαι δύνατος, δεν μπορώ. Φέρνει 1000 πράγματα. Εδώ ο Άβελ πρόσφερε ένα αρνάκι. Γιατί το πρόσφερε? Γιατί ο Θεός του είχε δείξει ότι το αρνάκι είναι εκείνο το οποίο θα ελευθερώσει τον άνθρωπο από την αμαρτία, και καταλαβαίνετε ότι αυτό το αρνάκι συμβόλιζε τον αμνόν του Θεού, τον έρωτα την αμαρτία του κόσμου. Συμβόλιζε τον Ιησού Χριστό. Είναι ο πρώτος ο Άβελ που δίδαξε τη θυσία του αρνιού, και μετά ήρθαν οι Ισραηλίτες και το κάνανε ένα γενικό κανόνα. Σφάζανε αρνιά, ραντισόζαμε το αίμα, αλλά τι συμβόλιζε αυτό? Τον Ιησού Χριστό. Ο Χριστός κατήργησε όλες τις θυσίες. Δεν χρειάζονται θυσίες, δεν χρειάζονται αρνιά, δεν χρειάζονται μοσχάρια, δεν χρειάζεται τίποτα. Εκείνο που χρειάζεται είναι το αίμα του Ιησού Χριστού που καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Μία θυσία αντικατέστησε όλες τις θυσίες. Τώρα δεν έχουμε ανάγκη να πάμε στα γόνατα, και όταν πάμε στα γόνατα για να εισέλθουμε στα Άγια των Αγίων, λέμε τι να πάρουμε να προσφέρουμε στο Θεό. Κάτι πρέπει να το προσφέρουμε, λέγανε οι Ισραηλίτες. Να το προσφέρουμε ένα αρνί, ένα μοσχάρι, ένα τράγο. Τώρα δεν χρειάζεται αυτά τα πράγματα. Τώρα χρειάζεται να πάμε με το αίμα του Ιησού Χριστού που καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Και τον ευχαριστούμε, διότι άνοιξε αυτό το δρόμο. Ο Θεός έδωκε μαρτυρία περί των δώρων του Άβελ. Και διευθύνσει στις θυσίες και έτη αποθανών ο Άβελ, έτη λαλή. Διαβάζω το 5. Διαπίστεως μετετέθη ο Ενόχ για να μην είδει θάνατο, και δεν ευρίσκεται, διότι μετέθεσε αυτόν ο Θεός, επειδή πρώτης μεταθέσεως αυτού εμαρτυρήθη ότι ευηρέστησε εις τον Θεόν. Χωρίς δε πίστος είναι αδύνατον να ευαρεστήσει τις εις αυτόν. Δια πίστεως ο Ενόχ μετετέθη. 65 χρονών γνώρισε τον Θεό. Οι προγονείς του ζήσανε 930, 969 ο Μαθουσάλα, και όλοι γύρω στα 900 με 1000. Ο Ενόχ δεν επεδίωξε να ζήσει παραπάνω,
και να αυξήσει τα χρόνια του, δεν ενδιαφέρθηκε γι' αυτό. Τι ενδιαφέρθηκε? Να περπατάει με το Θεό. Κάθε πρωί ερχόταν ο Θεός και περπατούσε μαζί του και συζητάγανε και λέγανε και του έλεγε ο Θεός και έλεγε ο ενώ ερωτούσε, απαντούσε ο Θεός. Δίδασε δηλαδή τον Ενόχ. Γιατί βρήκε τον Ενόχ? Διότι ο Ενόχ για της πίστεως, λέει, μετετέθηκε, δεν ευρύσσε το γιατί. Επειδή πρώτης μεταθέσεως αυτού εμαρτυρήθη ότι ευηρέστησε εις τον Θεό. Πριν να μετατεθεί, μαρτυρήθη ότι ευηρέστησε στον Θεό. Έκανε το θέλημα του Θεού. Βάστησε σύμφωνα με τον Κύριο. Πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ πού πιστεύουμε, τι πιστεύουμε, γιατί το πιστεύουμε. Και να μην το παίρνουμε ότι μου ήρθε η ιδέα έτσι και επειδή μου ήρθε η ιδέα το πιστεύω. Όχι. Ρωτάει, μπορεί ο Θεός να μου φέρει ένα αυτοκίνητο? Όχι. Δεν μπορεί ο Θεός να μου φέρει ένα αυτοκίνητο? Όχι. Γιατί δεν μπορεί? Δεν είναι δυνατός? Και δυνατός είναι και ισχυρός είναι και τα αυτοκίνητα όλα δικά του είναι. Αλλά δεν θα σου το φέρει ποτέ όμως. Γιατί να μην μου το φέρει? Αυτό χρειάζομαι. Αυτές είναι πονηρές συζητήσεις που κάνουν πονηροί άνθρωποι οι οποίοι προσεγγίζουν το Θεό και ζητάνε να πάρουν από εκείνον ό,τι χρειάζονται. Ο Ενόχ δεν ζήταγε τίποτα από το Θεό. Ζήταγε μόνο να περπατάει. 65 χρονών τον εγνώρισε και 65 χρονών και ύστερα από λίγα χρόνια τον μετέθεσε ο Θεός και τον πήρε στον ουρανό. Λέει κάποιος, και σωστά λέει, του είπε μια μέρα του Ενόχ ο Θεός, λέει, τι να έρχομαι να συζητάμε εδώ, δεν έρχεσαι καλύτερα στον ουρανό να κάτσεις εκεί πέρα να τα συζητήσουμε όλα μαζί? Και τον εμετέθεσε. Αυτό βέβαια συμβολίζει την αρπαγή της Εκκλησίας. Όσοι πιστεύετε ότι θα γίνει αρπαγή, μένετε πιστοί μέχρι το τέλος. Αλλά ακόμα δεν έγινε. Ας μην έγινε. Ας μην έγινε. Λοιπόν, πότε θα γίνει? Όλο με την αρπαγή λέτε, με την αρπαγή, και αρπαγή δεν γίνεται. Δεν με ενδιαφέρει εμένα αν έγινε και πότε θα γίνει. Με νοιάζει ότι θα γίνει. Και τι θα κάνω τώρα εγώ? Θα περιμένω κοντά στα πόδια του Κυρίου και θα περιμένω ώστε έτσι να με παραλάβει. Ξαφνικά θα έρθει, λέει. Για μια στιγμή θα ακουστεί η σάλπιγγα του Θεού και η φωνή του Αρχαγγέλου, όχι η σάλπιγγα, μία από τις 7 σάλπιγγες της Αποκαλύψεως. Εκείνες είναι για να έρθουν καταστροφές, όχι για να έρθει αρπαγή. Σάλπιγγα Θεού, λέει, και φωνή Αρχαγγέλου, ιδού ο νηφίος έρχεται, εξέρχεται εις απάντησιν αυτού. Θα σκοθούμε όλοι τότε. Μου τηλεφώνησε μια μέρα μια αδεφούλα νύχτα. Αδεφέ, τι γίνεσαι? Λέω, καλά. Έγινε αρπαγή, μου λέει. Λέω, όχι ακόμη. Γιατί έβλεπα στον ονειρό μου ότι έγινε αρπαγή και λέει, θα πάρω τον αδελφό Λούι, αν δεν έφυγε αυτός, άρα δεν θα φύγουν οι άλλοι. Λέω, μην το παίρνεις έτσι το πράγμα, γιατί δεν ξέρεις τι είναι ο άλλος και μην συγκρίνεις τον εαυτό σου με τους άλλους. Εκείνο που θα κάνεις είναι να κάνεις το θέλημα του Θεού και να τον περιμένεις. Όταν είναι να γίνει αρπαγή, δύο θα κοιμώνται επί μιας κλίνης, ο ένας παραλαμβάνεται, ο άλλος αφήνεται. Ποιος παραλαμβάνεται? Αυτός που είναι έτοιμος. Και ποιος αφήνεται? Αυτός που δεν είναι έτοιμος. Ο ένας παραλαμβάνεται, ο άλλος αφήνεται. Λες να σε αφήσει κοιμισμένη ή να σε πάρει ο Θεός, να σε πάρουν οι άγγελοι, να σε πάρει το Πνεύμα του Θεού έτσι με το κρεβάτι στον ουρανό? Θα ξυπνήσεις, θα ακούσεις πράγματα τη σάλπιγγα που θα τραντάξει όλο τον κόσμο. Θα ακούσεις τη φωνή του
του Αρχαγγέλου που θα τραντάξει όλο τον κόσμο. Γιατί για να ακουστήσει όλο τον κόσμο, μου λέει ένας Αμερικάνος, θα την ακούσουν μόνο αυτοί οι οποίοι πιστεύουν. Λάθος κάνεις, του λέω. Δεν λέει τέτοιο πράγμα. Όλοι θα την ακούσουν. Και τη φωνή του Αρχαγγέλου και τη σάλπιγγα του Θεού, και θα είναι τόσο δυνατοί που θα σπάσουν και τα τζάμια ακόμη των κτηρίων, θα σπάσουνε με τέτοια φωνή που θα γίνει. Θα γίνει χαλασμός Κυρίου. Και τότε ο ένας παραλαμβάνεται, ο άλλος αφήνεται. Δύο γυναίκες θα είναι στο μήλο, η μία παραλαμβάνεται, η άλλη αφήνεται. Δύο θα είναι στον αγρό, ο ένας παραλαμβάνεται, ο άλλος αφήνεται. Γιατί ο ένας μοιάζει με τον Ενόχ και ο άλλος μοιάζει με τον Κάιν. Δεν μπορεί τώρα ο Θεός να κάνει εξαίρεση. Επειδή λοιπόν πρώτης μεταθέσεως σε μαρτυρήθη ότι ευηρέστησε εις τον Θεόν, χωρίς δε πίστεως αδύνατον είναι να ευαρεστήσει τις εις αυτόν. Χωρίς πίστη δεν μπορεί κανείς να ευχαριστήσει τον Θεό. Όταν έρχεσαι χωρίς πίστη και δεν πιστεύεις στην αρπαγή, δεν πιστεύεις στο Λόγο του Θεού, δεν πιστεύεις στον Πατέρα Υιό και Άγιο Πνεύμα, δεν πιστεύεις στο ορθό Λόγο του Θεού, δεν μπορεί να ευχαριστηθεί ο Θεός. Ο Θεός θα σου το πει, θα σε δυσαρεστήσει πολλές φορές. Επί παιδί μου, αυτό που μου φέρνεις δεν είναι καλό. Όπως έκανε με τον Κάιν. Δεν δέχτηκε την προσφορά του Κάιν. Ο Κάιν θύμωσε αμέσως. Γιατί δεν δέχτηκε τη δική μου προσφορά και δέχτηκε του Άβελ. Η παιδί μου λέει, αν εσύ ήσουν αδίκαιος, δεν θα δεχόμενα την προσφορά σου. Αλλά στη θύρα κοίται η αμαρτία. Δεν είσαι δίκαιος, δεν είσαι σωστός. Δεν κάνεις το θέλημα του Θεού. Και θύμωσε ο Κάιν εκείνη την ώρα, και αντί να βάλει το κεφάλι κάτω και να πει η μάρτυσα, είπε μία λέξη την οποία τη γράφει το κείμενο και λέει, η αμαρτία μου είναι μεγαλύτερα παρόστε να συγχωρεθεί. Έτσι θεωρούσε ότι η αμαρτία του ήταν πολύ μεγάλη και δεν μπορούσε να συγχωρεθεί. Δεν μπορούσε να βρει έλεος τον Κύριο, ενώ ο Κύριος ήταν έτοιμος και γι' αυτό τον έλεγξε. Γιατί κατηφίεσες, γιατί είσαι έτσι? Εκείνος πήγε έσφαξε τον αδελφό του και νόμιζε ότι ο Θεός δεν τον ακούει, ο Θεός δεν τον βλέπει, ο Θεός δεν νοιάζεται γι' αυτόν, ενώ ο Θεός παρακολουθεί τα πάντα, και όταν μας βλέπει και ξεκλίνομαι, έρχεται και βάνει εμπόδια μπροστά. Stop. Μην προχωράς, μην πας προς τα εκεί. Και έρχεται και μας ελέγχει και μας προτρέπει και μας φροντίζει, και είναι σαν τον τζοπάνο ο οποίος βλέπει το αρνί και ξεκλίνει και πάει να πάει σε ένα ξένο αμπέλι και πάει και μπαίνει μπροστά. Φύγε από εδώ, του λέει. Δεν είναι δικό σου αμπέλι αυτό. Αλλού να πας. Έτσι μας κάνει και ο Θεός, και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Χωρίς πίστεως αδύνατο να ευαρεστήσει τον Θεό αυτόν. Διότι ο προσερχόμενος στον Θεό πρέπει να πιστεύσει ότι είναι και γίνεται μισθαποδότης εξαιτούντας αυτόν. Άμα πηγαίνουμε στον Θεό πρέπει να πιστεύουμε ότι είναι, και πρέπει να πιστεύσει ότι είναι και γίνεται. Είναι μισθαποδότης και γίνεται μισθαποδότης εξαιτούντας αυτόν. Δεν πάμε και προσευχόμεθα και λέμε, δεν ξέρω αν θα μου δώσει ο Θεός αυτό που του ζήτησα, αλλά εγώ το ζήτησα. Δεν πάμε έτσι. Πάμε με την αγάπη του Ιησού Χριστού και δια της πίστεως ότι είναι ο Θεός και γίνεται μισθαποδότης εξαιτούντας αυτόν. Ό,τι θέλουμε θα το ζητήσουμε. Λέει νύφη, λέει ελθέ. Και όποιο ακούει, ας πει ελθέ. Και πάσος της θέλει να βρει έλεος, ας έρθει, λέει, στην πηγή των υδάτων. Θα
Αδελφοί μου αγαπητοί, η πίστη δεν είναι μόνο τι πιστεύουμε, αλλά η πίστη είναι να μας φυλάει από κακούς και πονηρούς ανθρώπους, να μας φυλάει από παγίδες του πονηρού, να μας φυλάει από τους εχθρούς. Πιστεύουμε ότι ο Κύριος είναι μαζί μας. Ό,τι και να γίνει δεν μας αφήνει ούτε μας εγκαταλείπει. Μπορεί να αρρωστήσουμε, μπορεί να συμβεί κάτι στη ζωή μας που είναι δυσάρεστο. Μην πείτε ο Θεός με εγκατέλειπε, ο Θεός δεν με θέλει τώρα, δεν με αγαπάει. Όπως το πιστεύεις έτσι θα γίνει, έτσι θα αγαπάει ο Θεός. Αν με αγαπάει γιατί επέτρεψε και αρρώστησα? Γιατί? Για να σε διορθώσει και να σε ετοιμάσει να σε πάρει. Γι' αυτό. Εγώ είμαι ασθενής και οδυπόρος. Αυτές οι μέρες πέρασα πυρετούς, πέρασα. Τώρα τι γίνεται και τι θα γίνει? Τίποτα δεν γίνει. Και γιατί επιτρέπει ο Θεός? Επιτρέπει γιατί θέλει να με ετοιμάσει και δεν ξέρω σε ποιο χρόνο θα πει Λούι καμπάπ. Έλα πάνω. Μια φορά λέγαμε, άμα βλέπαμε καμιά γέρο και καμιά γριά, σούντουλα μούντουλα γριά για τον κάτω κόσμο. Τώρα δεν το λέμε αυτό για τον κάτω κόσμο, λέμε Λούι ετοιμάσου για τον πάνω κόσμο. Φύγω να πάω στον πάνω κόσμο να ετοιμάσω και εκεί ό,τι έχω να ετοιμάσω και να έρθετε κι εσείς να με βρείτε μετά. Θα έρθετε κι εσείς. Μην είναι αυτό. Η ίδια της αρπαγής, η ίδια του θανάτου, δεν ξέρω πώς θα έρθετε. Πάντως θα έρθετε και θα με βρείτε στον ουρανό. Και πιστεύω ότι ο Θεός θα μας ευλογήσει εκεί όλους. Μας θέλει όλους, μας αγαπάει όλους, γιατί τον πιστεύουμε. Πιστεύουμε στον Πατέρα, πιστεύουμε στον Υιό, πιστεύουμε στο Πνεύμα του Άγιου. Και πιστεύουμε σε ό,τι λέει ο Λόγος του Θεού. Ο Θεός να σε ευλογήσει.